σπεταλούδα που γυρνάς. Στο φως θα κάψεις τα βελούδινα φτερά σου. Της νύχτας σπεταλούδα που αγρυπνάς και σκαταιγίδες να ρημάξαν τα όνειρά σου. Να ακούει άραγε κανείς το στύπου στη φτωχούλα τη καρδιά σου. Να ακούει άραγε κανείς του ρόλογιου τις δίχτες που μετράν τη μοναξιά σου. Να ακούει άραγε κανείς των λύκων τις κραυγές που σου ρουφάν το αίμα. Να ακούει άραγε κανείς θανάτου σήμα της ψυχούλας σου στο τέρμα. Σπεταλούδα που πετάς μοναχή στις ερημιές του κόσμου που φάζει. Της νύχτας σπεταλούδα δεν μιλάς, όμως ο πόνος ο κουμπός με τρομάζει. Να ακούει άραγε κανείς τους τύπους στη φτωχούλα την καρδιά σου. Να ακούει άραγε κανείς του ρόλογιου τους δείκτες που μετράν τη μοναξιά σου. Να ακούει άραγε κανείς των λύκων τις κραυγές που σου πάν το αίμα. Να ακούει άραγε κανείς θανάτου σήμα της ψυχούλας σου στο τέρμα. Ελένη της νύχτας Χαρίτωνος να παντρευτείς μια πουτάνα της πλατείας. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Γνωρίζεις καλά τη διευθυντή της τράπεζας απέναντι από το γραφείο? Ναι, είμαστε φίλοι. Γιατί ρωτάς? Δεν σου μίλησα χθες όταν γύρισα. Δεν ήθελα να σε ανησυχήσω. Συμβαίνει κάτι? Κάποιος πήγε στο γραφείο χθες. Και φαίνεται πως έψαχνε για κάτι. Εκείνη τη νύχτα που έπια στη Λέσχη, θυμάσαι, είπα σου το. Ναι, πες μου. Είδα τον Γιώργο. Είδα τον να παίζει χαρτί. Τον Αχμέτ? Γιατί μου το είπες? Εγώ με τον Άγγελο μια χαρά τα πιένα. Ως που ήρθες εσύ. Τι εννοείς? Να σου μιλήσω ανοιχτά. Πιστεύω έχω το ελεύθερο. Ναι, έχεις το. Τον Άγγελο αγαπώ, τον όλοι σαν παιδικό μου φίλο. Αλλά ερωτικά. Έμαθες με να έχω πίστη στο Θεό. Με να ανησυχείς. Να τα καταφέρω να επιβιώσω το μωρό μου, να μου διαδύναμη. Έχω την έννοια σου, Μοίρα. Και να χαρείς. Άμα φτάσεις και τακτοποιηθείς, στείλε μου ένα γράμμα να μου πεις να μου γίνει, γιατί αισθαντέξει η ψυχή μου. We'll be right back.
Ήσουν αγάπη μου, άργησες. Γιούλ, αν δεν είχα το χρέος μου, δεν θα σου ζητούσα ποτέ να κάνεις κάτι τέτοιο. Έχεις χρέος, Αχμέτ. Μην τα χρέος έχεις, λαλείς μου. Σε ένας ψεύτης. Γιατί μου τα λες τώρα αυτά? Είδες σε Ελένα να παίζεις χαρτί. Και επειδή με είδε μία φορά η Ελένη να παίζω χαρτί, δεν σημαίνει αυτό αγάπη. Με μην ξαναπείς αγάπη σου. Εμείς οι δυο τελειώσαμε. Πολλά πιάσα πράγματα μου και γραφείο που δά μέσα. Δεν έχεις να πας πουθενά, αν δεν μου δώσεις πρώτα πίσω τις 3.000 λίρες που έδωσα στην Εύα για να σε βγάλω από το βούρκο. Για να με βγάλεις μου τον βούρκο! Και να με στείλεις σε έναν άλλον! Χειρότερο! Εν τούτη αγάπη σου! Πέμπουρε, Αχμέτ, εν τούτη αγάπη σου! Πολλά φύο. Δεν έχεις να πας πουθενά! Κύριος Αντώνης στη γραμμή. Πέρασε τον. Ναι. Τι γίνεται, Άγγελε, είδες την κασέτα? Ναι, την είδα. Ναι, ανησυχείς, δεν υπάρχει κάτι ύποπτο. Να σου πω την αλήθεια, ανησύχησα πάρα πολύ. Ήσουν τόσο σίγουρος ότι κάποιος είχε μπει στο γραφείο. Ναι, γελάστηκα. Εν πάση περιπτώσει, θα πάρω τηλέφωνο του διευθυντή της τράπεζας να τον ευχαριστήσω για την εξυπηρέτηση. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, θα τον πάρω εγώ. Εντάξει, όπως θέλεις. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, πατέρα. Μάλιστα, κύριε Στυλιανούδη. Μέρη, κλείστε μου ραντεβού με το Βίρονος. Για πότε? Σήμερα. Μάλιστα. Είσαι το καλό κορί μου και ο Θεός μαζί σου. Ευχαριστώ, γιαγιά. Και η Παναγία μου σκέφος σου. Ευχαριστώ, γιαγιά. Στο καλό. Στο καλό. Εξημέρωσε και σήμερα, Παναγία μου. Έδωκε μας ο Θεός άλλη μια ευκαιρία να του μοιάσουμε. Βοήθα, Παναγία μου, τον κόσμο ούλο, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, την Νατάσα μου Πενέγκιος μες στη ξένη χώρα και την Ελενούα μου, Παναγία μου. Μην ξεχάνεις την Ελενούα μου όπου κι αν είναι. Ναι. Εσύ είσαι πολύ ξένη μου. Ναι, είμαι καλά, μάνα μου, είμαι καλά. Μένα ανησύχεις. Εσύ πεις καλά, είσαι στο σχολείο. Μα από πότε μου τηλεφωνείς? Α, εσύ θάλαμο για με κοντά στο σχολείο. Εντάξει, μάνα μου, πιένε τώρα μες στην τάξη σου να μην αρκίσεις. Ναι, εντάξει, μην έχεις την έννοια μου. Άτε, άτε πολύ ξένη μου. Κάτι να θυμηθήκε πάλι. Ναι, πολύ ξένη. Καλημέρα, γιαγιά Ελένη. Ποια μιλά? Εσύ είσαι Αφροδίτη μου? Όχι, δεν είμαι η Αφροδίτη. Είσαι η Μαρία μου, καλό. Ούτε η Μαρία είμαι, γιαγιά. Είσαι η Κατερίνα. Δεν μπορώ να συγχύσω τις φωνούες σας. Είμαι η κοπέλα που σας στελεί τα λεφτά. Κορούα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ να που με πιάνεις τηλέφωνο. Είσαι καλά, πέ μου. Είμαι καλά, προσπαθώ.
Νιώθεις και εσύ πολύ μόνο μέσα σου. Για τούτον και κατάλαβες με. Ένιωσες με. Κι ήρθες για βοήθεια μου. Όμως, κόρη μου, αν δεν μπορείς και θέλεις να σταματήσεις την βοήθεια, εγώ να σε καταλάβω περίτου από τη μάνα σου. Σίγουρα να με καταλάβεις παραπάνω από τη μάνα μου. Γιατί εγώ η γιαγιά έχω μάνα. Είσαι ορφανή, κόρη μου. Ναι. Είναι η γιαγιά μου που με μεγάλωσε. Να πρέπει να αγαπάς πολλά τη γιαγιά σου. Όσο τίποτε στον κόσμο. Τώρα όμως δεν την έχω. Επήρεν την ο Θεός μαζί του, κόρη μου, για να την ξεκουράσει. Όμως είναι να έρθουν και καλύτερες μέρες για σένα. Είσαι πολλά καλό πλάσμα. Είμαι έναν τίποτε, γιαγιά. Πίστεψέ με. Όχι, κόρη μου, μην το λαλείς τούτο. Όλοι οι άνθρωποι παστούν τη γη. Έχουν την αξία τους μπροστά στα μάτια του Θεού. Και οι τελώνες, και οι άσωτοι, και οι πόρνες. Και για τούτες ήρθε ο Χριστός. Και για τούτες. Όμως, κόρη μου, να σου το ξαναπώ. Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς και θέλεις να σταματήσεις τη βοήθεια, πες μου το. Για τούτο που μου τηλεφώνησες και δεν νιώθεις καλά να μου το πεις. Όχι, δεν είναι τούτο. Μπορώ, μην ανησυχείς. Ευχαριστώ σε πολλά, κόρη μου. Ο Θεός να κόφει χρόνια από μένα και να σου ταπεντώνει. Δεν θέλεις να φανερωθείς. Μη γνώσκη η αριστερά σου, την ποιή δεξιά σου. Ήταν πολλά σοφή. Πιστή γυναίκα η γιαγιά σου για να σου δω και έτσι συμβουλή. Όμως, κόρη μου, ήθελα να ξέρω το όνομά σου. Θέλεις να με λαλείς Ελένη, όπως την εγγονή σου που έχασες. Εκτός εάν... εάν σε πληγώνει να με λαλείς έτσι. Όχι, κόρη μου, όχι. Ό,τι θέλεις. Να σε λαλώ Ελένη. Ελένουμα. Πρέπει να κλείσω. Καλά, κόρη μου. Καλά, Ελένη μου. Να με ξαναπιάσεις τηλέφωνα. Ναι, να σε ξαναπιάσω. Είμαι πολλά καλός ο Θεός Αχμέτ και αγαπάμε. Όμως δεν με πρόλαβα να χάνω το νόμο σπίτι. Ήρθα του διξένη και εγώ έπρεπε να φύγω. Κάμε υπομονή, Σαρά μου. Λίες ημέρες είναι, να περάσω. Ακόμα είναι η φιά και λύπη μου. Εν και πειράζεις, ναι. Ποιο πράγμα να με πειράξει. Που μου λείπει το σπίτι μου. Όχι, Σαρά μου. Καταλάβω σε. Κι εγώ στη θέση σου το ίδιο θα ένιωθα. Ευτυχώς, επειδή θέλω να σε στεναχωρώ. Ξέρεις, άρεσκε μου που κάθε πρωί είναι ξύπνο και ακούω τη μάμα στην κουζίνα που με ετοίμαζε το πρωινό. Πέρκε του να με φιλήσει για να μου πει καλημέρα και κρατάμε αγκαλιά. Ουλά του τα λείπω μου. Εν είχα να πάνε κάπου αλλού ξένη του θείου Αχμέτ. Φαίνεται θα είχαν αγάπη μου, γι' αυτό αναγκάστηκε να αποζευτεί σπίτι του. Τι θα κάνω, να κάνω υπομονή όπως μου είπες, ναι. Έτσι είναι, να κάνεις υπομονή. Λίες ημέρες είναι να περάσουν και να πάει σπίτι σου. Δεν έχεις να πας πουθενά, αν δεν ξοφλείς πρώτα το χρέος σου. Μετά μπορείς να πας όπου θέλεις. Δεν θα σε κρατήσω εδώ μέσα με το ζόρι. Τι τώρα έχεις να μου πεις. Ναι, τι άλλο θέλω να σου πω! Σε έναν Ελένη, ο χτίνος. Ένας παλιάνθρωπος. Αν εμένα έπρεπε να με φτύνουν μια φορά, αν εσένα έπρεπε να σε φτύνουν 10. Τι μας λες τώρα. Την αλήθεια. Θέλεις να με βγάλεις που το καπαρέ για να με σώσεις που την πορνεία. Να ντρέπεσαι ρε, ξεγελάσεις ακόμα και τη μητσά. Κάμες την να σε συμπαθήσει και να χτίζει όνειρα. Πουλάς μας λουμπάνες. Κι εγώ αγόραζα της. Πέζες μου θέατρο για να με πείσεις για τα δίθεν αισθήματά σου. Αλλά πού να καταλάβω εγώ με ποιον είχα να κάνω. Να σου πω πολλά λες, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σωστά, έχεις δίκιο, είμαι πολλά. Να φύω, Αχμέτ. Δεν έχεις να πας πουθενά, αν δεν ξοφλείς πρώτα το χρέος σου! Ναι, Αφροδίτη. Ελένουα. Κατάλαβες με. Ναι, κατάλαβα σε. Πες μου, Ελένη, είσαι καλά. Γιατί ενέρχεσαι, η γιαγιά σου έγιωσε που το μαραζίν της. Έναν τέχει τη σιωπή σου. Τα αδέρφια σου το ίδιο περιμένουν σε.
Και εμείς, και εγώ και η Κατερίνα και η Μαρία, εσείς σε ξεχάνουμε. Ούτε εγώ σας ξεχνώ. Θέλω πολλά να έρθω, όμως δεν μπορώ. Καταλάβαμε το. Είδαμε σε στείλε μέσα που περνούσες με το αυτοκίνητο σου. Πε μου, Ελένη μου, επαντρεύτηκες και ο άντρας σου σε αφήνει να έρχεσαι στο χωρκό σου, να έχεις επαφή με τους δικούς σου. Ναι, κάπως έτσι, Ελία. Εσύ, έκαμες μωρά. Ναι, και η Κατερίνα και η Μαρία, κοριτσάκια. Το δικό μου βαφτίσαμε του Ελένη. Για σένα και για τη γιαγιά σου την Ελένη. Θέλω να δώσεις την αγάπη μου. Στην Μαρία και στην Κατερίνα. Να τους το πω, να τις δω σήμερα. Θέλω να ξέρεις, Ελένη μου, ότι όταν έφυγες, εμείς ζήσαμε δύσκολες μέρες. Ενέ πέρασε μέρα που να μην σε σκεφτούμαστε. Σε ξεχάσαμε ποτέ. Ξέρω το, Αφροδίτη. Και σε ζητώ συγγνώμη. Εν μπορείς μια ημέρα να έρθεις κρυφά στο χωρκό, χωρίς να το καταλάβει ο άντρας σου. Αυτοκίνητο ξέρεις. Έλα. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Ένα άνθρωπο στο χωριό που ξέρουν τον άντρα μου. Και αν με δουν, να με καταλάβουν. Χριστέ μου, μα πού έμπλεξες, Ελένουα μου, γιατί? Πρέπει να κλείσω. Κάμε μου μια χάρη. Στη γιαγιά μου να μην πει καμιά σας ότι τηλεφώνησα. Να λυγίσει. Μην ανησυχείς, να μείνει μεταξύ μας. Να σου ζητήσω όμως κι εγώ μια χάρη, Ελένουα μου. Πού και πού, άμα μπορείς, κι αν είμαι και κανέναν τηλέφωνο, εντάξει? Εντάξει. Γεια σου, Αφροδίτη. Γεια σου. Ναι, Μερή. Κύριε Στυλιανούτη, μόλις ήρθε ο κύριος Βίρονας. Πες να περάσει. Γεια σου, κύριε Στυλιανούτη. Καλώς τον. Μοίρα, με φύς. Με φύς. Αγαπώ σε μήνε. Αντωνή, εγώ... Τίποτε. Τίποτε να μην πεις. Παρολίγο να σε χάσω, θα τον δείχα. Δεν έπρεπε να με σταματήσεις. Έπρεπε να με αφήσεις να φύγω. Η θέση σου εδώ με μοίρα. Κοντά μου. Να σε παντρευτώ. Να σταθώ κοντά σου, κοντά στο μωρό σου. Τι λάλλεις, Αντωνή. Τούτο που νιώθω, μοίρα. Και εγώ κανεί. Δεν το ξέρει κανένας. Αλλά και να το μάθουνε με κοφτή. Ευχαριστώ, Αντωνή. Θέλω να σου πω ότι και εγώ αγαπούσε. Μια πόρνη πολυτελείας. Τι είπες? Αυτό που άκουσες είναι πόρνη. Ποιος σου το είπε? Ο κόσμος μιλά, λέει πολλά. Και πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Και αυτό αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί μου το ομολόγησε ο ίδιος. Σου το ομολόγησε ο ίδιος? Ναι, θέλει να την παντρευτεί. Δεν πιστεύω ότι τα εννοεί αυτά τα πράγματα. Δεν τα εννοεί, δεν ξέρει τι λέει. Πολύ σωστά τα λέει και το εννοεί. Από την ώρα που μου το είπε, τρελάθηκα. Καλά, καλά. Ηρέμησε, να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα το χειριστούμε το θέμα. Θα τον αποκληρώσω. Αυτό θα κάνω αν προχωρήσει μαζί της σε γάμο και θα δω εγώ πώς θα αντέξει ο Παύλος που μεγάλωσε μέσα στη χλυδή και μέσα στην πολυτέλεια. Δεν χρειάζεται να φτάσεις μέχρι εκεί. Ενθουσιασμός είναι και θα περάσει. Το έχουνε αυτό τα νιάτα. Μην το παίρνεις της μετρητής. Ο Παύλος το εννοεί. Το εννοεί και εδώ μιλάμε για μια πόρνη και μάλιστα πολυτελείας. Να μου επιτρέψεις να αποσυρθώ στο δωμάτιό μου μέχρι την ώρα του φαγητού, όσο πάνε οι δυνάμεις μου με εγκαταλείπουν. Μητέρα, δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζεις το θέμα. Θα την καταλάβεις, Μαρίζα. Θα την καταλάβεις.
Κύριε Βίρονα, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σου πω πως αποφάσισα να μην αναλάβω την υπόθεσή σου. Και ο λόγος? Το ξέρεις το λόγο. Δεν έχω επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξω την αθωότητά σου. Εμίλησα σου για την ημέρα που έγινε ο φόνος και εξήγησα σου ότι εγώ ήμουν σπίτι. Δυστυχώς όμως το άλλο θύσου δεν το στηρίζει κανείς, εκτός από σένα. Τόσον καιρό εσύ και ο πατέρας σου αφήνετε με την εντύπωση ότι θα με υπερασπιστείτε στο δικαστήριο. Και τώρα έρχεσαι τελευταία στιγμή να μου πεις ότι δεν θα αναλάβεις την υπόθεση. Είσαι σίγουρος για το εμβλαλείς? Γιατί να ξέρεις, εγώ και να το αφήκω έτσι. Τώρα τι κάνεις, κύριε Βίρονα? Με απειλείς? Αν το θεωρείς απειλή, ναι. Δεν φοβάμαι τις απειλές. Κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Και όπως μου το υπαγορεύει η συνείδησή μου. Γι' αυτό καλά θα κάνεις να βρεις έναν άλλον δικηγόρο. Εγώ παρετούμε. Τούτη είναι η τελευταία σου λέξη? Ναι, η τελευταία. Ελπίζω να μην το μετανιώσεις. Πέρασε έξω αυτή τη στιγμή, κύριε Βίρονα. Εγκαημένη, τόσο όμορφη και να έβρει έτσι άντρα σκληρών και δικτάτορα. Εγώ θα τον άντεχα. Η Ελένη φαίνεται πως τον αντέχει. Όμως αν ακούτε τη φωνή της κορούες, ήταν να γιώσετε. Ακούω τον πολλά λυπημένη Αφροδίτη μου. Πάρα πολλά. Νομίζεις ότι η φωνή της έφυγε που τον Άδη. Τι λες, Αφροδίτη? Λαλό κοινό που ένιωσα, Μαρία. Εν είναι έτσι που ενερευκούμαστε τη ζωή μας, κορούες? Όχι, βέβαια. Εμείς θέλαμε να είμαστε και τέσσερις μαζί για όλη μας τη ζωή. Όμως γίνεται πάντα τζον που θέλουμε, Μαρία. Αφροδίτη, ερώτησες την αν έκαμε κανένα μωρό? Όχι, μου έμεινε νους. Ερώτησε με όμως τσίνη για μας. Αν έκαμε μωρά και πατήσω ότι έκαμε και κάθε μια από έναν κοριτσάκι. Και το δικό μου βάφτισα του Ελένη. Και τι σου είπε? Ξέρω, ήταν πάρα πολλά συγκινημένη, δεν μιλούσε. Νομίζω πρέπει να το πούμε του Γιορκή και της Πολυξένης. Εν αδέρφια της έχουν δικαίωμα να ξέρουν. Όχι. Γιατί αν το πούν της γιαγιάς της Ελένης, εντζάμε που να καταρρευσεί τέλεια. Η Ελένη είπε μου θέλει να το μάθει κανένας. Ναι, αλλά είναι αγωνιούν και αγωνιούν για χρόνια. Αποφασίστε ρε κορούες, ή να το πούμε ή όχι. Όχι. Συμφωνώ. Εντάξει, θα το πούμε. Αλλά αν κάνουμε λάθος. Εσείς πιστεύετε ότι ο Γιορκής ήταν να το πει της γιαγιάς της Ελένης? Ο Γιορκής είναι λογικός. Δεν νομίζω να θέλει να πάθει κάτι η γιαγιά του. Να σου πω, εγώ θα βγω. Μη διανοηθείς να φύγεις. Όπου και να πας θα σε βρω και εσένα και τη Σάρα. Ακού να σου πω. Την κόρη μου να μην την πιάνεις στο στόμα σου, άκουσες? Και ποια είσαι εσύ που θα μου το παγορεύσεις? Αχ, με τέσσερα γνωρίζω, ξαφνικά γίνεσαι άλλος άνθρωπος, γιατί? Άσε τις πολλές κουβέντες, Γιούλ. Τη ζωή πρέπει να αρπάζεις από τα μαλλιά για να επιβιώσεις. Ναι, όπως την ευκαιρία μου αρπάξες εσύ. Να σου πω, ό,τι και να λες, άδικα το λες, δεν μ' αγγίζει τίποτα. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Και όπως είπαμε, εσένα και τη Σάρα. Κι εγώ είπα σου τη Σάρα να μην την πιάνεις στο στόμα σου και να μην την απειλάς. Είμαι ικανή να σκοτώσω όποιον πάει να αγγίσει τη Σάρα. Με τα χέρια μου, άκουσες? Γεια σου, Γιούλ, και όπως είπαμε. Η Ελένη μου, καλύτερα μην ξέρεις τίποτα. Καλώς τον! Ήρθα για την Ελένη. Την Ελένη, μάλιστα. Πρώτη φορά έρθες εδώ? Ναι, πρώτη. Α, ωραία. Επάνω είναι, πήγαινε. Η πόρτα με το νούμερο 7. Και καλά κρασιά!
εσύ, Ελένη, που ξέρεις τον Παύλο? Ναι, η Ελένη είμαι. Γιατί ρωτάς? Έχω για σένα ένα μήνυμα. Μήνυμα? Για μένα? Ναι, στείλε με, κυρία Μεταξώ. Η γιαγιά του Παύλου? Ναι, η γιαγιά του Παύλου. Είπε μου ότι θέλει να σου μιλήσει. Να μου μιλήσει για μένα? Ένα σε περιμένει το απόγευμα, η ώρα 6, στην παραλία της Αμαθούντας. Εντάξει, να πάω. Σίγουρο. Συνηθίζω να κρατώ τον λόγο μου. Εντάξει, να ρίξω εγώ. Άρχισε ο πόλεμος, Ελένη. Ήβρε ευκαιρία τώρα που λείπει ο Παύλος να σε στήσει στον τοίχο. Καλώς στα μάτια μου, τάτκιο. Σου έφερα ακόμα 150 λίρες. Σιγά σιγά θα στα ξοφλήσω όλα. Νομίζεις να κάτσω να περιμένω να μου τα ξοφλήσεις με το σταγονομέτρο? Έτσι νομίζεις, ρε φίλε? Και γελάσα σου. Δεν έχω άλλο τρόπο, αυτόν έχω. Τον τρόπο μπορεί να με εξοφλήσεις, να σου τον πω εγώ. Ορίστε! Ορίστε που κατάντησες! 45 χρονών γυναίκα να μου παίζεις με κούκλες. Για το κατάντημά μου, Εύα, όπως λες, εσύ ευθύνεσαι. Εσύ. Γιατί μου λες? Εγώ σε έφερα εδώ πέρα να βγάλεις λεφτά, να γίνεις άνθρωπος. Στην Κέρκυρα τι ήσουν, ε? Μια κακομοίρα ήσουν που δεν είχες βρακή να φορέσεις. Εδώ είχες τα πάντα. Τα ρούχα σου, τα στολίδια σου, τα μέσα σου, τα έξω σου, ό,τι ήθελες το είχες. Μου έλειπε όμως κάτι. Το πιο σημαντικό. Η ελευθερία μου. Με έριξε στο βούρκο της πλατείας ηρώων και είχες την απέτηση να είμαι και ευτυχισμένη από πάνω. Πού ήξερα εγώ τη Λεμεσό και την κόλαση που λέγεται πλατεία ηρώων. Σαν ήμουν ήσυχη στο σπίτι μου, με τη μάνα μου με λάτρευε, ήρθες εσύ και την έπεισες να με δώσεις εσένα. Ότι δήθεν θα μου εξασφαλίσεις ένα λαμπρό μέλλον. Γιατί, πες μου, έχει μέλλον μία πόρνη? Έχει? Σε πίστεψε, κακομοίρα, και με εμπιστεύτηκε σε σένα. Που να ξέρε. Μου κατάστρεψες τη ζωή μου, Εύα. Με χώρισες από τον άντρα που αγαπούσα. Σκότωσες το μωρό μου. Ένα ανυπεράσπιστο πλασματάκι. Γιατί ήταν εμπόδιο για σένα, Εύα. Δεν θέλω να έρχεσαι εδώ. Μου θυμίζεις πράγματα που με σκοτώνουν. Φύγε! Ξυπνήσεις τον καλό μου. Κανένας δεν κοιμάται εδώ, ανόητη. Η τρέλα σου είναι που σου θολώνει το μυαλό και σε κάνει να έχεις ψευδεστήσεις. Φύγε, Εύα. Φύγε. Δεν θέλω να έρχεσαι εδώ. Φύγε. Να σου φέρω λίγο φαΐ. Δεν πεινάς? Όχι. Όχι. Δεν θέλω φαγητό από το χέρι που μου έδωσε το θάνατο. Φύγε, σου λέω. Φύγε. Λέγε, Μέρη. Η Δεσποινής Μαλβίνα Βαρνάβα. Πέρασέ μου τη γραμμή, σε παρακαλώ. Γεια σου, Μαλβίνα. Τι κάνεις, γιατί μου τηλεφώνησες? Δεν πρόλαβα, έχω πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Και το δικό μου πρόγραμμα είναι φορτωμένο, αλλά βρήκα χρόνο για σένα. Εντάξει, μην παραπονιέσαι, θα σε έπαιρνα εγώ, απλά με πρόλαβες. Δεχτώ. Τι κάνεις το βράδυ? Τίποτε. Θες να βγούμε για φαγητό? Ναι, βέβαια.
Γεια σας. Θα πρέπει να είστε η κυρία Μεταξώ Χαρίτωνος. Μάλιστα. Είσαι η Ελένη. Ναι, είμαι η Ελένη. Πες το αυτοκίνητο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι είσαι τόσο όμορφη. Ή μάλλον, δεν έχω δει στη ζωή μου τόση ομορφιά σε μια κοπέλα. Από χαρακτήρα πώς πας? Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ αυτή την ερώτηση. Θα πρέπει να την απαντήσετε εσείς οι ίδιοι στον εαυτό σας. Έξυπνη απάντηση. Δεν μου λες, είσαι πάντα τόσο ετοιμόλογη. Εξαρτάται. Μάλιστα. Μαζί μου θέλω να νιώθεις άνετα. Έχουμε κάποια πράγματα να πούμε οι δυο μας. Θέλω να με ακούσεις προσεκτικά. Γιούλ! Πεταλούδα που γυρνάς στο φως θα κάψεις τα βελούδινα φτερά σου. Της νύχτας πεταλούδα που αγρυπνάς και σκαταιγίδες να ρημάξαν τα όνειρά σου. Να ακούει άραγε κανείς τους τύπους στη φτωχούλα την καρδιά σου. Να ακούει άραγε κανείς του ρόλογιου τους δείχτες που μετράν τη μοναξιά σου. Να ακούει άραγε κανείς των λύκων τις κραυγές που σου ρουφάν το αίμα. Να ακούει άραγε κανείς θανάτου σήμα της ψυχούλας σου στο τέρμα.